Κύριε Κρέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που το περιβάλλον είναι αποστηρωμένο, μας έλεγε τώρα ο κύριος Κιδέης, θα μας πείτε εσείς αποκλειστικά ονόματα και διευθύνσεις αυτή την ώρα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα, γιατί δεν είμαι μέσα στο κτίριο, δεν γνωρίζω κι εγώ. Έχω μια αγωνία, αλλά να σας πω την αλήθεια, η δική μου αγωνία ήταν μέχρι χθες το βράδυ, όπου παραδώσαμε το κτίριο στην ελληνική αστυνομία. Εμάς ο στόχος μας ήταν να οργανώσουμε μια αδιάβλητη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Ακριβώς. Και έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει απόλυτη ασφάλεια του δικτύου, στατικά IP και MAC addresses, δηλαδή ο σερβερ είναι συνδεδεμένος με πολύ συγκεκριμένες συσκευές, με 10 συσκευές, οι οποίες τις βλέπουν και εκπρόσωποι των καναλιών στην αίθουσα. Mm-hmm. Δεν είναι ίντερνετ περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος διαρροής πληροφοριών του συστήματος. Μάλιστα. Αν προκύψει κάτι δηλαδή, το ίδιο το σύστημα κάνει shutdown και μπορούν και οι ίδιοι εκπρόσωποι των καναλιών να το βλέπουν. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας και καταλαβαίνετε, χθες το βράδυ έγινε και έλεγχος από την ελληνική αστυνομία mm-hmm. μέσα στα δωμάτια για περίπτωση ύπαρξη κοριών και οτιδήποτε άλλων αντικειμένων μπορεί να συμβάλλουν στη διαρροή πληροφορίας, και αυτό παρουσία πάλι εκπροσώπων των καναλιών. Η διαδικασία και... βαίνει ομαλά όπως την είχατε σχεδιάσει. Κοιτάξτε, εάν κάτι πάει άσχημα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο ταξίαρχος που έχει αναλάβει την επίβλεψη εκεί του χώρου, θα πάρει ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Άρα ισχύει το no news, good news στην Μάλιστα. παρούσα φάση. Τώρα, ήθελα να μας πείτε, πραγματικά είναι ιστορική για την χώρα μας στιγμή αυτή, μετά από 27 χρόνια που είχαμε τον πρώτο τηλεοπτικό ιδιωτικό σταθμό. Ποιοι είναι, πού στοχεύετε? Δεν στοχεύουμε με αυτό το νέο τηλεοπτικό τοπίο. Τι στοχεύετε? Κοιτάξτε, να αλλάξει? Μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα που δυστυχώς για λόγους αντιπολιτευτικής τακτικής δεν έχει γίνει. Δηλαδή, πόσο σημαντικά είναι τα μίντια, πόσο σημαντικός είναι ο οπτικοακουστικός κλάδος, γιατί mm-hmm. η Ελλάδα, που έχει τόσο πολλά να δείξει στην οικουμένη και από πλευράς πολιτισμού, έχει τεράστιο πολιτιστικό βάθος, είναι ένας από τους 10 πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και έχει και πάρα πολύ πηγαίο ταλέντο. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή η κουβέντα δεν έγινε. Και δεν έγινε διότι εμείς ήρθαμε στην κυβέρνηση και το πρώτο πράγμα που δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με το να ανοίξουμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία είχε κλείσει με έναν απόλυτα βάρβαρο τρόπο, και ήταν και ένα γεγονός το οποίο πραγματικά μας έριξε στις διεθνείς κατατάξεις στην ελευθεροτυπία δραματικά. Από την 33η θέση το 2009 φτάσαμε την 91η. Μάλιστα. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα, και κλείνω εδώ για να συνεχίσουμε, είναι ότι απλώς εκπληρώνουμε μια συνταγματική υποχρέωση. Είναι υποχρέωσή μας από τον νόμο να αδειοδοτήσουμε τα εθνική εμβέλεια σε τηλεοπτικά κανάλια. Ακριβώς. Τώρα όμως, ο αντίλογος είναι ότι η αντιπολίτευση, ακόμα και σήμερα άκουσα και εκπρόσωπο καναλιού, έκανε λόγο για ανώμαλη διαδικασία. Η αντιπολίτευση λέει ότι διαγωνισμός είναι παροδία και σαθρός. Ναι, καταλαβαίνω ότι θέλουν να σηκώσουν σκόνη γύρω από το διαγωνισμό. Έτσι τουλάχιστον εγώ το μεταφράζω. Να σας πω κάτι. Αυτή η διαδικασία ξεκινά από πέρσι τον Ιούλιο, όταν βγάλαμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες. Mm-hmm. Η προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί από το Μάιο. Ακολουθήσαμε απολύτως ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα, οι νόμοι, την κοινοβουλευτική οδό. Περιμέναμε 3 μήνες περίπου την εκλογή νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, ναι, και θα το πω αυτό γιατί δείχνει και την ποιότητα της αστικής μας δημοκρατίας, δεν εκπλήρωσε το συνταγματικό του ρόλο όσον αφορά τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εμείς στο νομοσχέδιο που καταθέσαμε. Αυτή ήταν η ερώτησή μου και ερώτηση πολλών. Γιατί δεν περιμένατε να γίνει η συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ και μετά να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών? Περιμέναμε να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Πήγαμε 3 φορές στην αρμόδια διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και με ονόματα. Περιμέναμε την εκλογή νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί ακούσαμε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Προέδρων ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε, ότι αυτό είναι πραξικοπηματικό, ότι είναι Βόρεια Κορέα. Βόρεια Κορέα δεν είναι αστείοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει πολλά γραμμάτια από το παρελθόν. Νομίζω ότι η στάση της δείχνει να συντάσσεται απολύτως με την πλευρά των παλιών καναλιών.
και των καναλαρχών, οι οποίοι πάρα πολύ απλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Και αυτό φάνηκε και από τα δεκάδες δικόγραφα και από το γεγονός ότι έχουν προσβάλει όλους τους όρους προκήρυξης κατά τη διάρκεια συζήτησης και εκπόνησης του διαγωνισμού. Η Νέα Δημοκρατία στην πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι δεν θα αναγνωρίσει τον νόμο. Άκουσα όμως σε τηλεοπτικό σταθμό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει τελικά ότι εμείς δεν θα αλλάξουμε τις άδειες που θα δοθούν στα τέσσερα κανάλια, όμως θα διευρύνουμε τον ανταγωνισμό. Εντάξει, πώς θα το διευρύνει το διαγωνισμό, δηλαδή με τον αριθμό των αδειών? Επειδή μπορεί υπάρχει... να δώσουν παραπάνω άδειες. Θεωρούν ίσως ότι μπορεί, υπάρχει χώρος να δοθούν παραπάνω άδειες. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι είναι στην κρίση των πολιτών. Αλλά επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα και απόλυτη ταύτιση του αριθμού των χορηγούμενων αδειών. Είστε κατά με την πολυφωνία. Είμαι υπέρ του ανταγωνισμού και αυτή τη στιγμή ανοίγει ο ανταγωνισμός, διότι το επάγγελμα του καναλάρχη πάνευε να είναι κλειστό. Δεν υπάρχει από το Σύνταγμα ατομικό δικαίωμα στο να έχω ένα κανάλι. Και αυτό βέβαια καταργεί, αν θέλετε, και τις αρχές ισονομίας και ενός κράτους δικαίου. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα συμφέροντα, είχαν καβαλήσει τις δημόσιες συχνότητες. Χρησιμοποιώ ορολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας τώρα, δεν είναι δικαία μου τα λόγια. Παρανόμως. Και το κάνουν αυτό για 27 χρόνια. Με προσωρινές άδειες. Κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα έδωσε μια ανοχή, η οποία και αυτή έχει καταδικαστεί από την ένομη τάξη, και αρχίσανε οι προσωρινές παρατάσεις αυτού του καθεστώτος ημιδιαφάνειας και ημιπαρανομίας. Και μιλάμε βέβαια για επιχειρήσεις και πρόσωπα τα οποία ελέγχουν, έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά των media. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εκτυπώνουν τις εφημερίδες, οι ίδιοι άνθρωποι που διακινούν τον τύπο, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν εφημερίδες, τηλεοράσεις, τηλεοπτικούς σταθμούς, καμιά φορά περισσότερο και από ένα, και αυτό έχει καταδικαστεί και διεθνώς. Δηλαδή, αν δείτε όλες τις σοβαρές διεθνείς μελέτες, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα συγκέντρωση ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης. Και συγκέντρωση ιδιοκτησίας προφανώς παραβιάζει την πολυφωνία. Όταν λοιπόν περίπου το 85% των διαφημιστικών εσόδων πηγαίνει σε 5 ή 6 τηλεοπτικούς σταθμούς, όταν έχουμε στη χώρα τουλάχιστον 115 περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Θεωρείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος πέρα από τα τέσσερα κανάλια, βασιζόμενοι βέβαια και στην διαφημιστικό τζίρο περίπου στα 200 εκατομμύρια. Όμως επειδή έχετε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και θεματικά κανάλια και περιφερειακά και RGNA, από τη στιγμή που η ΠΙΤΑ θα μοιραστεί περίπου 50 εκατομμύρια έρχεται στο κανάλι, εάν θεωρήσουμε ότι είναι 200 εκατομμύρια. Πώς θα υπάρξει χώρος και για θεματικό κανάλι? Ένα θεματικό κανάλι που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, και αθλητικό, που εκεί η διαφήμιση παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι είναι άκυρη αυτή τη στιγμή η συζήτηση για θεματικές άδειες. Εμείς είμαστε πολύ σαφείς και καθαροί. Για να φτάσουμε στον αριθμό 4, ελέξαμε όλα τα δεδομένα της αγοράς. Ελέξαμε επίσης θέματα που αφορούν με την ορθή χρήση του ραδιοφάσματος και τους περιορισμούς που έχει η χώρα μας ως κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντάσσεται επομένως με μια ευρωπαϊκή πολιτική στον χώρο των οπτικοακουστικών και των τηλεπικοινωνιών. Και βέβαια έγινε και μια μελέτη από μια εταιρεία, την Deloitte, που είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός και την οποία την έχουν χρησιμοποιήσει και τα κανάλια αρκετές φορές, η οποία μελέτη έβαλε και μια υπόθεση ότι για το τίμημα της δημοπρασίας η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή, και μια βασική υπόθεση αφορά ότι πρέπει να προκηρυχθούν άλλου είδους άδειες εθνικής εμβέλειας, δηλαδή θεματικά κανάλια, μόνο αν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς. Περιθώριο να αλλάξει ο διαφημιστικός από τη στιγμή τζίρος. Που δεν υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα στο μηντιακό και επικοινωνιακό σύστημα της χώρας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει πολυφωνία αν όλα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης φυτοζωούν, γιατί πάρα πολύ απλά οι τράπεζες δεν τους χρηματοδοτούν. Υπήρχε μια πολύ ωραία φωτογραφία κάποια στιγμή. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει και άλλα μέτρα εκτός από τις τηλεοπτικές άδειες του χώρου των media και διερευνά και σκάνδαλα και υποθέσεις. Μία από αυτή είναι και στην εξεταστική στη Βουλή. Και γνωρίζουμε όλοι και η Νέα Δημοκρατία έχει και περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ χρέος, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε να κουρευτεί το χρέος, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει σε ελάχιστες, αν όχι καμία άλλη ελληνική επιχείρηση.
Αλλά δεν γίνεται σύμφωνα με το δημοσιοποιημένα πλέον ποσά τα οποία δίνουν οι τράπεζες, και λέω τις τράπεζες γιατί είχαν τα πιο πολλά χρήματα στα μέσα ενημέρωσης, ναι, να εισπράττουν ο περιφερειακός τύπος κάτι σαν το 2,5% και τα περιφερειακά κανάλια να είναι αποκλεισμένα από τη διαφήμιση. Επομένως η άποψή μου είναι, ναι, ότι είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για διοδότηση περιφερειακών σταθμών και να αφήσουμε το θέμα των θεματικών. Μάλιστα. Αυτό θα προκύψει μόνο αν αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί την προκήρυξη θεματικών αδειών. Τώρα, σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα των New York Times. Οι New York Times εκφράζουν ένα μέρος, δηλαδή, του μεντιακού αμερικανικού κατεστημένου. Μιλά συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα χτυπάει την διαπλοκή στην τηλεόραση, τράπεζες, μίντια και πολιτικά κόμματα. Πολλοί όμως λένε εδώ ότι εσείς φτιάχνετε την δικιά σας διαπλοκή. Ναι. Κοιτάξτε, είναι δύο επιχειρήματα τα οποία θέλω να θέσω. Το πρώτο είναι ότι πριν τις 4 Ιουλίου που κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εμείς ήδη είχαμε καταθέσει ένα νομοσχέδιο, mm-hmm, το οποίο αφορά αφορά το σπάσιμο του τετραγώνου της διαπλοκής. Δεν είναι τρίγωνο, είναι τετράγωνο. Υπάρχει και διαπλοκή που αφορά τις διαφημιστικές επιστροφές. Εμείς λοιπόν προτείνουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Άρα θα υπάρχει ένα νομοσχέδιο αντίστοιχο όσον αφορά αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τρία πράγματα πολύ σοβαρά. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σπάει τον πυλώνα της διαπλοκής όσον αφορά το πώς πωλείται και αγοράζεται ο διαφημιστικός χρόνος, διότι σύμφωνα, για παράδειγμα, ο κύριος Αλαφούζος το ανέφερε στη Βουλή, πληρώνονται τα κανάλια μετά από 9 μήνες με υψηλές επιστροφές και επομένως σε αυτού του είδους καταστάσεις αδιαφάνειας δεν μπορούν και τα κανάλια να είναι βιώσιμα και επομένως δεν μπορούν να είναι και ανεξάρτητα, ούτε μπορούν να διατηρήσουν και να εγγυηθούν θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα για το δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο δείχνει ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει και δεν έχουμε κανένα πραγματικά αγωνία το ποιος θα είναι ο επόμενος καναλάρχης. Θέλουμε μόνο σοβαρές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, πληρώνουν τους φόρους τους, mm-hmm, και βέβαια μπορούν να σηκώσουν και τον ευρύτερο κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων. Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, μια και το αναφέρατε. Διασφαλίζονται ένα πολύ μεγάλος αριθμός. Από τη στιγμή που υπάρχει, νομίζω, συγκεκριμένος, mm-hmm, αριθμός, γύρω στα 400 άτομα. Υπάρχει 400, είναι πλήρους όμως απασχόλησης, mm-hmm, σε μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή από τεράστια ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, στις αμοιβές, στο καθεστώς, ναι, απασχόλησης και μια τεράστια ανασφάλεια όλων των εργαζομένων στον χώρο της τηλεόρασης. Αντιλαμβάνομαι, ναι, και σέβομαι τη δική τους ανασφάλεια και θέλω να το πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Εάν δεν μπουν σοβαροί επενδυτές στον χώρο της τηλεόρασης, δεν θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο μας έδωσε η ίδια η Ένωση των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών όταν βγάλαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις άδειες πέρυσι τον Ιούλιο, όπου, ναι, αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι καναλάρχες, εκπρόσωποι των καναλαρχών, ότι η απασχόληση στον κλάδο έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία 4 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνει αδειοδότηση, δεν μπουν νέα κεφάλαια, δεν καθαρίσει ο χώρος και βεβαίως δεν σπάσουμε αυτό το απόστημα όσον αφορά το πώς πωλείται, αγοράζεται η διαφήμιση και τι επιστροφές δίνονται, που είναι και αυτό μια ελληνική πρωτοτυπία, δεν θα μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα, δεν θα μπορούν να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας σε έναν κλάδο ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δυστυχώς η Ελλάδα, ναι, είναι 24η ανάμεσα σε 26 χώρες της Ευρώπης στην οπτικοακουστική παραγωγή. Και μην απορείτε το γιατί, διότι μόνο η ΕΡΤ, για παράδειγμα, έδωσε 2,6 εκατομμύρια το 2015 και άλλα τόσα για το 2016 για τη δημιουργία οπτικοακουστικής παραγωγής, ντοκιμαντέρ, ταινιών κτλ. Θέλω να επανέλθω στο διαγωνισμό. Ο νέος νόμος λέει ότι θα υπάρξει και έλεγχος πόθεν έσχες. Ποιος νέος νόμος? Ο νόμος για τις άδειες. Ο νόμος που κάνουμε, ήδη έχει υπάρξει ένας, ναι, πρώτος έλεγχος πόθεν έσχες και θα υπάρχει και δεύτερος έλεγχος πόθεν έσχες για όσους κριθούν ότι είναι προσωρινοί υπερθεματιστές. Για όσους δηλαδή κερδίσουν τις άδειες κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Εάν υπάρξει πρόβλημα με το πόθεν έσχες, και τι θα γίνει με αυτό? Εάν υπάρξει πρόβλημα, δεν θα πάρουν την άδεια. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν προβλέπετε κάτι άλλο? Όχι, αλλά θέλω να σας πω και πάλι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό και είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό. Και θέλω και εδώ να ευχαριστήσω πραγματικά ανθρώπους
και στελέχη από πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει και μια άλλη αξία. Είναι ότι όσοι δαιμονοποιούν με χαρακτηριστική ευκολία το δημόσιο και το κράτος και το βαφτίζουν ότι είναι αδύναμο, να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι. Εμείς φέραμε ένα διαγωνισμό που απαιτεί πάρα πολλά δικαιολογητικά και δεύτερο έλεγχο πόθεν έσχες, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να χτίσουμε νέα διαπλοκή. Ο διαγωνισμός με τον οποίο δόθηκε το ψηφιακό φάσμα, η μεταφορά του ψηφιακού σήματος στην Τιτζέα, η οποία είναι μια κοινοπραξία των ήδη υπαρχόντων καναλιών, δεν προέβλεπε καν έλεγχο πόθεν έσχες. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν, μια και το αναφέρατε, να επανέλθουμε, να έρθουμε στο θέμα της Τιτζέας, κλείνοντας σιγά-σιγά. Έχει καταγγελθεί από την κυβέρνηση λοιπόν ο τρόπος του διαγωνισμού που έγινε για τον ψηφιακό πάροχο, τη Τιτζέα. Στη Βουλή ο κύριος Πίρτζης προανήγγειλε και δικαστική διερεύνηση. Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο, αν ξέρω καλά, έχει στείλει το φάκελο με όλες τις παρατυπίες τις πιθανές. Εδώ τι μπορούμε να περιμένουμε? Κοιτάξτε, για οτιδήποτε τρέχει στη δικαιοσύνη, εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση. Απλώς διαβάζοντας την προκήρυξη για την μετάδοση του ψηφιακού σήματος, συγκρίνοντάς τη με την προκήρυξη την οποία βγάλαμε εμείς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα μπορούσε ακόμη και μία εταιρεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία δεν έχει συσταθεί πλήρως, να αναλάβει το ψηφιακό φάσμα της χώρας, τον αέρα της χώρας, για 15 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σκανδαλώδης προσέγγιση. Και με λιγότερα σημεία εκπομπής. Και με πολύ λιγότερα. Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι από τα 276, αν θυμάμαι, κέντρα εκπομπής που προβλέπονταν, πήγαμε στα 156 και ταυτόχρονα είχαμε και το μαύρο στην ΕΡΤ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν τελειώνουν τα ερωτήματα. Σίγουρα είναι πάρα πολλά. Πήραμε μία γεύση, μας διαφωτίσατε σε αρκετά πράγματα, αυτό, απαντήσατε. Αν μου επιτρέπετε, ναι, και συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο. Παρακαλώ. Παραπάνω, αλλά νομίζω ότι ο διαγωνισμός είναι μια ιστορική μέρα. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το momentum των μεταρρυθμίσεων. Δεν σταματάμε τη δουλειά. Θέλουμε να αλλάξουμε αρκετά πράγματα, διότι μόνο αυτά θα διασφαλίσουν θέσεις εργασίας, πραγματική και ουσιαστική πολυφωνία. Και να ξέρετε ότι εφόσον πλέον έχει αλλάξει το πρότυπο, αν θέλετε, συσσόρευσης οικονομικής, πρέπει να στραφούμε και σε νέους κλάδους, οι οποίοι έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, και ο κλάδος των οπτικοακουστικών είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Άρα πρέπει να κάνουμε τέτοια συζήτηση σοβαρή και πολύ γρήγορα να συστήσουμε, να συγκροτήσουμε το ΕΣΟΡΟΥ, ώστε ο επόμενος διαγωνισμός να γίνει από το ΕΣΟΡΟΥ. Εμείς τον νόμο, το ΕΣΟΡΟΥ του δώσαμε είναι πρωταγωνιστικό λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγο αυτό με το οποίο καταλήγεται την συζήτησή μας. Θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ, και τα όσα μας μεταφέρατε και μας διευκρινίσατε. Να πάμε